Αγαπητοί φίλοι των eSports, αγαπητοί φίλοι του VGL, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζεφ. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, παιδιά. Επιστρέψαμε λοιπόν στο VGL eSports Road to Legends σε μια μαγική βραδιά, σε μια βραδιά αστέρων, στο Hall of Fame. Best of the best, λοιπόν, απόψε. Απόψε δεν θα δούμε μπάλα, Τζεφ. Θα δούμε τους μάγους της μπάλας. Ναι. Θα δούμε τους καλύτερους της τελευταίας σεζόν, της τρίτης σεζόν για το VGL, για το FIFA 19. Της τελευταίας σεζόν του FIFA 19. Καιρό είχαμε να τα πούμε πάλι. Καλησπέρα, Τζεφ. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Μετά από πολύ καιρό, ακόμα και αυτό το live, πιστεύω ότι μου έλειψε. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που κάνουε και θα μιλήσουμε με τα παιδιά που μας βλέπουν, είχαμε καιρό να το κάνουμε. Να πούμε ότι από τις 12 το πρωί κάνουμε live μέσω του Battle.net Arena στον Άγιο Δημήτριο. Είχαμε ένα τουρνουά που συμμετείχαν όλα τα καταστήματα Battle σε όλη την Ελλάδα.
Να πούμε ότι και τα δικά μας παιδιά, συγχαρητήρια και στα δικά μας παιδιά, όπως ο Φώτης, ο Παπαδόπουλος από τον ΑΠΟΕΛ, όπως ο Παπαδημητρίου από τον ΑΠΟΕΛ, από την ΑΕΚ, όπως ο Μάριος Σομπερτάχος, χρόνια πολλά και στο Δημήτρη και σε όποιο Δημήτρη έχουμε, το Δημήτρη τον το Βελή, χρόνια πολλά και στο Δημήτρη Βελή, τον Κατσούρο. Όπως σου έλεγα, Τζεφ, είχαμε ένα πολύ μεγάλο τουρνά το πρωί. Δυστυχώς ο Μπερτάχος έχασε στα προημιτελικά, νομίζω. Στον τελικό έφτασε ο Νικολόπουλος, ο Ανδρέας Νικολόπουλος, τον Γουέλπ, σε ένα τεράστιο τουρνουά με 500 συμμετέχοντες, 1-1. Δυστυχώς τον τελικό τον χάσαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε stream λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μάθαμε όμως ότι ο Ανδρέας ο Νικολόπουλος, τον Γουέλπ, έχασε με 0-1. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο τουρνουά της Battle.net Arena. Στα δικά μας λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο βιντεάκι το trailer και σε λίγα δευτερόλεπτα και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε και πάλι, την καλησπέρα μας στο Σαλμά, στον Cyprus Gamer, στον Pantan, στον Ευθύμη, στον Θεολόγο, όλα τα δικά μας τα παιδιά, στον Λάζ, τον Νίκο τον Εμμανουλίδη που είναι στη Γερμανία, στον Παντελή Μουλαζιμάκη, έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, στον Χρήστο Ελλάς, ποιον άλλο βλέπουμε, τον Χαράλαμπο Μιχαήλ, τον Μανούσο FIFA, ο Μπιλ Σύρος, ό,τι χειρότερο λέει. Είναι πολύ καλό παιδί αυτός ο Bill. Είναι, το ψευδόνιμο του, ξέρεις πώς είναι? Angry Bill. Angry Bill. Το τι πινελίκι πέφτει όταν παίζει. Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κοντά μας όμως. Yo, Junior YouTube, not us. Καλησπέρα και στο Σοκράτη και στο Σάιπρου Γιώργο. Κοντά μας ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού πενταγράμμου. Πενταγράμμου. Ένα μεγάλο ταλέντο και του FIFA. Ο αμυντικός των πλέον Greek Avengers, πρώην Valyrian Dragons, ο Βαγγέλης Μιλωνάς. Ο γνωστός σε όλους Χιάτους 1983. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Ένα μεγάλο χρόνια πολλά στο Jim τον Μπρούσαλη, που τον ξεχάσαμε. Το Jim τον Μπρούσαλη, βέβαια. Και συμπαίχτη μου, στον Κατσουρό και στο Δημήτρη τον Βελή και σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Γλυκά κανένας δεν έφερε, Βαγγέλη. Όχι. Από το πρωί του παρακαλάω, στον Μπερτάχο ειδικά, του έχω πει πού τα γλυκά, τίποτα αυτούς. Α, και συγχαρητήρια και στον Μπερτάχο το σατανά. Όπως τον λέω. Ο Μπερτάχος έκανε μια μεγάλη εμφάνιση σήμερα στο τουρνουά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Ας περάσουμε όμως στα δικά μας. Βαγγέλη, εδώ θα μας πεις δύο λόγια για τους παίκτες, τους ξέρεις, τόσα χρόνια παίζεις στο VGL. Θα σε ρωτήσουμε να περάσουμε λίγο στα στατιστικά, στα leaderboards. Στις στατιστικές κατηγορίες που υπάρχουν στο VGL, με τα ωραία γραφικά που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης, ο Βιδάλης και ο Τζεφ. Στην επίθεση λοιπόν, στα γκολ, πρώτος ο Ιτσντίμι με 34 γκολ των Game Space, δεύτερος ο Μάριος Αεκάρα, ο Μπερτάχος με 28 γκολ της ΑΕΚ, τρίτος ο Βασίλης Original, ο Kill Bill, γνωστός σε όλους Kill Bill, ο αγαπημένος μου Kill Bill, με 23 γκολ του ΑΠΟΕΛ, ο Εμμανουηλίδης στην τέταρτη θέση με 21 γκολ τη ΣΑΕΚ, ο αγαπημένος του Τζεφ είναι αυτός. Ο Σάκης Ορφανός στην πέμπτη θέση με 20 γκολ, το FIFA Ελλάς. Στα hat-trick, πρώτος με 4 ο Ιτσντίμι, το Game Space. Δεύτερος ο Kill Bill
με 3. Τρίτο με ο Εμμανουηλίδης με 2 τη ΑΕΚ. Νάσος Κόκο βλέπουμε ένα χατρίκ και ένα χατρίκ ο Αβλάκι Μπρο της Ομόνιας. Η Ομόνια, να πούμε, δεν το δηλώσαμε, ότι έκανε την είσοδό της στα eSports, έκανε και ο Απόλλων Λεμεσού την είσοδό της στα eSports. Σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι που λέμε, μπαίνουν όλες οι επαγγελματικές ομάδες. Στις assist να περάσουμε, πρώτος ο Μάριος Αεκάρα, βλέπεις τρομερή χρονιά για τον Μπερτάχο με 18 assist. Jim Alex Vam, το Greek Averages 15. Από ΕΛ Ευθύμης, ο Μάριος Αργυρίδης, ο μάνατζερ του Αποέλ με 13. Εμμανουηλίδης με 13. Ντιπράτσι με 11. Τον Τριβελάτο. Πολύ καλή πορεία και τον Τριβελάτο σε αυτή τη σεζόν. Να περάσουμε λοιπόν στην άλλη στατιστική κατηγορία. Από ό,τι βλέπουμε, πολλούς παίκτες που είχαμε και ίδιες στις ομάδες μας. Βεβαίως, ναι, στο All-Star Game. Στα key passes. Andrew MVP είναι τιμωρημένος, δεν μετράει. Θα πούμε και για την τιμωρία του Game Space, δεν μετράει στην πρώτη θέση. Πρώτη θέση ο FIFA Ελλάς είναι ο Ζουγανέλη, 42 key passes. Ντιπράτσι Τριβελάτο 40, Μάριος Αεκάρα 38 και εδώ ο Μάριος Αεκάρα. Jim Alex Vame στον Greek Avengers με 36. Την επόμενη στατιστική κατηγορία, για να δούμε να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Δημήτρη Βελή, χρόνια πολλά Δημήτρη. Βαγγέλη, πώς τα βλέπεις τα... Βλέπεις τον Μάριο Αεκάρα στις περισσότερες κατηγορίες. Βλέπω τον Μάριο Αεκάρα, τον Εμμανουηλίδη και τον από τους Game Space. Να σε διακόψω, εδώ βλέπουμε τις ολοκληρωμένες πάσεις της Ρονάλντο, πρώτος με 566, Νάσος Κόκο στη δεύτερη θέση, Φέλεν Τριβελάτο στην τρίτη και εδώ ο Μάριος Αεκάρα στην τρίτη ισοβαθμή με τον από πάνω και τέταρτη θέση ο Εμμανουηλίδης. Shoot on target, It's Dimi πρώτος με 64, Μάριος Αεκάρα. Σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες της επίθεσης είναι ο Δημήτρης ο Μπερτάχος με 60, ο Νάσος ο Σκόκο με 48, ο Εμμανουηλίδης με 44, ο Μπάμπης ο Μπουλάς με 43, τον Greek Freaks. Να πούμε ότι αυτά είναι τα στατιστικά της επίθεσης. Να δούμε τώρα, θα περάσουμε στα αμυντικά στατιστικά. Στα clearance πρώτος ο Ρίνο με 97, με πάρα πολύ καλός αμυντικός ο Ρίνο. Τη ΣΑΚ μάθαμε ότι γύρισε στη θέση του τερματοφύλακα. Τζεμπαρντίνο στη δεύτερη θέση με 75. Λουκουμάκος με 66 στην τρίτη θέση. Κόκες στην τέταρτη με 53. Γιάννης 225-40, αυτό πρέπει να το αφημί του. στην πέμπτη θέση με 50 το Game Space. Βλέπουμε και πολλούς παίχτες στο Game Space που διέπρεψαν σε στατιστικές κατηγορίες. Στα Interception, Φατσόνι με 65 τον Τριβελάτο στην πρώτη θέση. Ρίνο με 55 στη δεύτερη θέση της ΑΕΚ. Λάρι Κρόφτ, ο Λάζαρος, ο επίθετο. Θυμάσαι? Δεν θυμάμαι το επίθετο. Ο Λάζαρος, ο δικός μας Λάζαρος λοιπόν. Το Greek Avengers με 52. Ο Δημήτρης ο Προύσαλης με 52. Πανηγυρίζει εδώ ο Βαγγέλης στην τρίτη θέση σε ισοβαθμία. Ο Λέο Κάχρη, το Greek Avengers στην πέμπτη θέση. Possession Gone. Φατσόνι με 120 στον Τριβελάτο. Γκρέκ Λαγός, ένα νέο παιδί, ένα νέο παίχτη στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ με 118. Λέο Κάχρη στην τρίτη θέση με 114. Hellboy το Game Space με 113. Jim Alex Va με 110 το Greek Avengers. Όλα αυτά τα στατιστικά έχουν σημασία και θα εξηγήσουμε μετά για την αξία των παικτών και πώς μπήκαν στην καλύτερη εντεκάδα, πώς βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος. Πώς ανεβαίνει η αξία τους, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Μάλιστα. Στα κερδισμένα τάκλιν, στην αμυντική κατηγορία που έχουμε μείνει, ο Λέο Κάχρη στην πρώτη θέση με 56, Αεκάρα Πέτρος με 53, Μουφλόν με 47, Μανιάτης με 46, πολλά τάκλιν η Greek Thug, Φατσόνι με τον Τριβελάτο με 45 στην πέμπτη θέση. Κλάδεμα. Κλάδεμα η Greek Thug. Λάζαρος Σαβίδης, ναι, χίλια συγγνώμη, είμαστε Λάζαρο, από το πρωί Σαβίδης. Και μιλάμε και συχνά με τον Λάζαρο. Λοιπόν, εδώ είναι τα goalkeeper cross court, η έξοδος του τερματοφύλακα. Στην πρώτη θέση θεολόγος της Ομόνιας με 11, Λιτριπρόνη στη δεύτερη με 8, 30 στη δεύτερη θέση σε ισοβαθμία με 8, Παντελής Μούλα με 6, Λουκ Ντάρλιν με 6. Θα περάσουμε λοιπόν και στα clean sheet των τερματοφυλάκων, δηλαδή όποιος κράτησε τις περισσότερες φορές την εστία του
χωρίς να φάει γκολ. Παντελής Μούλα πρώτος με 11 clean sheet. Τζόνο Σουφουπού το ΑΠΟΕΛ με 8 στη δεύτερη θέση. Το Τίνιο GK με 5 στην τρίτη θέση της ΑΕΚ. Γιάνγκ Φουένο με 4 στην τέταρτη θέση παίχτης της ΑΕΚ. Πας Μπλου ο Δημήτρης Οβελής στην τέταρτη θέση με 4 σε ισοβαθμία με το Γιάνγκ Φουένο. Γιάνγκ Φένο, συγγνώμη. Να δούμε άμα έχουμε άλλη στατιστική κατηγορία. Στα saves, τα saves είναι τα τελευταία. Ο πρώτος είναι ο Θεολόγος με 147 αποκρούσεις της Ομόνιας. Little Brony δεύτερος με 125. Παντελής Μούλα τρίτος με 86 το Game Space. Pass Blue στην τέταρτη θέση με 82 το FIFA Ελλάς. Καντιβάν στην πέμπτη θέση το Greek Thug με 62. Να περάσουμε σε ένα πολύ γρήγορο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με συνέντευξη του μεγάλου Βαγγέλη Μιλωνά Χιάτους 1983. Επιστρέψαμε λοιπόν, VGL Hall of Fame, μια βραδιά αστέρων. Θα δούμε τους μάγους της μπάλας απόψε. Δίπλα μου είναι ο Τζεφ όπως πάντα και κοντά μας έχουμε και το Βαγγέλη το Μιλωνά, το Χιάτους 1983. Καλησπέρα και πάλι. Τρεις φορές καλησπέρα έχεις πει. Και τέταρτη. Άντε, και καλή βραδιά. Και καλή βραδιά. Για πες μας Βαγγέλη, πώς βλέπεις τα στατιστικά, τις στατιστικές κατηγορίες που είδαμε εδώ τις καρτέλες. Βλέπουμε εδώ πέρα ο HD μας που είναι ο πρώτος scorer με 34, δεύτερος ο Μάριος. Εντάξει, βλέπουμε στην επίθεση HD, ο Μπερτάχος με ο Μάριος Αϊκάρα και ο Μανουηλίδης είναι μονίμως σε όλες τις κατηγορίες. Εδώ στα hat-trick. Στα hat-trick πάλι βλέπουμε και Μανουηλίδη και ο Νάσος Κόκο είναι πάλι και ο HD πάλι βλέπουμε παρόμοια άτομα. Δηλαδή η επιθετική είτε assist είτε στα γκολ είναι τα ίδια άτομα. Αυτό σημαίνει. Θέλω να μας πεις αν ξεχώρισες κάποιον αντίπαλο, άμα σας δυσκόλεψε περισσότερο κάποιος αντίπαλος, να πούμε ότι είσαι left back ή center back των Valyrian Dragons που μετανομάστηκαν σε Greek Avengers, άμα σας δυσκόλεψε κάποιος αντίπαλος περισσότερο από τους άλλους, δηλαδή τον φοβόσασταν όταν τον είχατε αντίπαλο. Το φοβόμαστε, καλά δεν φοβόμαστε ουσιαστικά, το εννοώ αυτό που λέω.
Από εκεί και πέρα παίζουμε καλή μπάλα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λίγο έτσι. Γιατί τα παιδιά τα ξέρω, έχουμε παίξει και σε άλλες ομάδες. Με την ΑΕΚ είχαμε έτσι πολύ κοντρά, ωραία μάτς. Ο Μπερτάχος έκανε τα δικά του, ο Σατανάς. με τον Αποέλ που πήγαμε. Η δηλαδή, όταν παίζεις με την ΑΕΚ, δεν έλεγε ο προπονητής το νου σας στον Μπερτάχο να πέφτουν δύο πάνω και το νου μας, εντάξει. Αυτό εννοώ. Έχουν συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα παιδιά εντάξει, δεν κάνουν σέντρες, κάνουν πολύ τρίπλα, το έχουν κιόλας. Εντάξει, προσπαθούμε να τους κλείσουμε. Από εκεί πέρα, νομίζω με την ΑΕΚ, με τον Αποέλ είχαμε κόντρα λόγω ημιτελικού του κυπέλου. Κόντρα εννοώ, κόντρα ναι. Στο μάτς, όχι. Ήτανε δύσκολα μάτς όλα, ήτανε τέτοιο. Βέβαια κάναμε γκέλες εμείς, σαν Valyrians, με μικρές ομάδες. Συμβαίνουν αυτά. Θα μπορούσατε να είστε πιο ψηλά δηλαδή. Σίγουρα, σίγουρα. Να πούμε ότι οι Valyrian Dragons είναι χρόνια ομάδα. Έχουν ξεκινήσει σαν Manchester City. Είναι πολλά χρόνια μια βάση ομάδα, ένας πυρήνας. Ναι. Από εκεί πέρα μαζί οδεύουν και συνεχίζουν στο πρωτάθλημα. Θέλω να μας πεις όμως δύο λόγια. Για τη θέση που παίζεις, μερικοί, οι περισσότεροι παίχτες που μιλάω εγώ θέλουν να παίζουν στο κέντρο, καμ, επιθετικοί. Κανένας δεν θέλει να παίζει τερματοφύλακας, κανένας δεν θέλει να παίζει αμυντικός, γιατί μάλλον θεωρούν ότι είναι βαρετό. Βαγγέλη Άρχοντα λένε εδώ τα παιδιά, για όλα από το Θεό. Γεια σου Γιώργο Αδρονίκου, γεια σου Δημήτρη Βελή. Ο Βελής, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή το παιδί. Τον είχαμε και σε εκπομπή και μας τραγούδισε κιόλας. Μπράβο, μπράβο. Πες μας λοιπόν, αν είναι βαρετή η θέση του αμυντικού. Δεν είναι βαρετή η θέση του αμυντικού. Γενικά είναι ανάλογα τι αρέσει στον καθένα. Το θέμα για μένα είναι η χημεία. Ας πούμε, εγώ έχω το φίλο μου τον Τζέμπα, τον Τζεμπαρντίνο. Έχω καλή χημεία με όλα τα παιδιά και με τον Μπρούσαλη. Έχω παίξει με πολλούς το παιδιά. Το θέμα είναι τι θες εσύ από τον εαυτό σου, τι ζητάς, τι θες να κάνεις για την ομάδα σου. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, εφόσον το κλίμα είναι καλό και πάει. Ναι, όχι, η Ελλάδα γιατί σαν να έχει αχωθεί λίγο, ξέρεις. Όχι, ναι, είναι πρώτη φορά. Ναι, είναι πρώτη φορά. Να πούμε ότι... Και πονάει λίγο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Μιλωνάς τυχαίνει να είναι και μπατζανάκης μου. Κουνιάδος. Όχι, μπατζανάκης. Όχι κουνιάδος. Όχι μπατζανάκης. Λοιπόν, θέλω, η επόμενη ερώτηση είναι αν η αμυντική γραμμή, επειδή ξέρω ότι στους αγώνες, μιλάτε σε chat, σε πάρτι. Αν η αμυντική γραμμή συνεννοείται μεταξύ τους, πού θα σταθεί, αν θα κάνει offside trap, ποιος θα κυνηγήσει, ποιον κτλ. Αυτό πιστεύω έχει να κάνει, γι' αυτό εννοούσα πριν που έλεγα για τη χημεία των παιδιών. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν έχει να κάνει, πιστεύω, με το πόσο καλός παίχτης είσαι, παρά πιο πολύ με τι χημεία έχεις με την εντεκάδα σου. Στην ομάδα σου ποιος είναι στην άμυνα ο αρχηγός που σας κατευθύνει, που σας ορίζει? Πιστεύω ότι η καλύτερη κατεύθυνση που έχω πάρει από παίχτη, από ό,τι ομάδα και να έχω παίξει, είτε Tottenham, είτε Watford, είτε ό,τι και να παίξα, πιστεύω, θεωρώ τερματοφύλακας ο Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης, ο Τζίτζι. Σας βοηθάει στην άμυνα, έτσι. Πάρα πολύ. Το παιδί, εντάξει, δυστυχώς δεν μπορούμε να τον έχουμε κάθε φορά. Έχουμε και άλλους τερματοφύλακες. Λόγω δουλειάς. Λόγω δουλειάς, ναι. Φοβερή κατεύθυνση. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι η βάση της άμυνάς μας είναι ο Τζέμπα. Ο Τζέμπα βοηθάει, πάρα πολύ και από εκεί πέρα μιλάμε όλοι μεταξύ μας και τέτοια. Θα ήθελες να δοκιμάσεις να παίξεις και σε άλλη θέση ή σ' αρέσει αυτή η θέση? Όχι, θεωρώ, μ' αρέσει αυτή η θέση. Από εκεί πέρα αν χρειαστεί ο προπονητής μας, ο Κυριάκος, να με βάλει κάπου αλλού που να χρειαστώ, είτε σαν CDM, είτε σαν LB, είτε σαν RB, ας πούμε, θα καλύψω τη θέση απλά. Θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση. Τα μάτς που παίζει ο Τζίτζι, ναι, είναι πιο δυναμικά? Έχει πιο πολύ φωνή. Έχει πιο, όχι φωνή ότι φωνάζει, έχει πιο δυναμική το match. Δηλαδή σε κατευθύνει, δεν το έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο. Δηλαδή, πολύ... Καλά, παιδί, μην τον αγωγείς, πάει και τον αγωγείς. Παιδιά, τώρα σοβαρά, μου έχουν ένα ματζαφλάρι εδώ πέρα για μικρόφωνο και το κοιτάω και φοβάμαι, μου θυμίζει κάτι άλλο. Καλησπέρα στο Gym Alex Vam, στον Μπερτάχο, ήρθαν όλα τα παιδιά, όλοι οι δικοί μας. Να περάσουμε λοιπόν, είχαμε μια ψηφοφορία, Βαγγέλη, ναι, για τον αγαπημένο manager στα social media, βασικά, manager of the season. Να δούμε ποιος είναι ο νικητής του σαν manager of the season. Ο Μάριος Αργυρίδης λοιπόν, ο manager του ΑΠΟΕΛ, που πήρε την ομάδα σαν Saints, ναι, μετανομάστηκε ΑΠΟΕΛ, κατάφερε λοιπόν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να κατακτήσει το κύπελο. Δεν μπόρεσε να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Νομίζω πέμπτη τελειώσανε στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Αλλά με την ψηφοφορία αυτή έδειξε όλος ο λαός του ΑΠΟΕΛ ότι τον στηρίζει,
ότι κοιτάει στο μέλλον, δεν είναι οπισθοδρομική. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Μάριο τον Αργυρίδη που βγήκε manager of the season για την τρίτη σεζόν του FIFA 19. Θα περάσουμε λοιπόν στους top 5 παίκτες αναθέση. Για να δούμε, Τζεφ. Α, ναι, συγγνώμη. Top goalkeepers λοιπόν. Στην πέμπτη θέση ο Pass Blue με 2.677 σε 15 συμμετοχές, είχε 4 clean sheet, 82 αποκρούσεις, δέχτηκε 24 γκολ. Ο παίκτης των FIFA Ελλάς, αρκετό καιρό τερματοφύλακας, δεν παίζει σε άλλη θέση, του αρέσει η θέση του τερματοφύλακα. Ναι, τους έχουμε δει σε αρκετά μας, παιδιά, τους περισσότερους παίκτες εδώ και ο Pass Blue δεν ήταν στο... Όχι, δεν ήταν στο All-Star Game. Στην τέταρτη θέση ο Κώστας Στάχτης στον Τριβελάτο με 2.877 G-Coin αξία, σε 19 συμμετοχές, 3 clean sheet, 57 αποκρούσεις, δέχτηκε 22 γκολ. Παίχτης στον Τριβελάτο ο Κώστας Στάχτης. Υπάρχει λίγο αγωνία στο βίντεο. Τον Κώστα τον ξέρεις, Ευαγγέλη? Δεν το ξέρω το παιδί. Τον Bass Blue τον ξέρεις? Τον Bass Blue τον ξέρω γιατί παίζαμε με την Κύπρο πέρυσι. Και πολύ καλό στον Ευαγγέλη. Στην τρίτη θέση ο Θεολόγος με 3.988 G-Coin αξία σε 24 συμμετοχές, ένα clean sheet. Πρώτος με 147 αποκρούσεις, πρώτος με 11 cross court, δέχτηκε 40 γκολ. Ο παίχτης της πρώην ομάδας που λεγόταν Cyprus και μεταονομάστηκε σε Ομόνια. Η ΠΑΕ λοιπόν, η καινούργια ΠΑΕ που μπήκε στο χώρο των eSport και στο VGL. Στη δεύτερη θέση ο παίχτης του ΑΠΟΕΛ, ο Τζόνο Σουφουμπού, με 4.571 G-Coin σε 27 συμμετοχές, είχε 8 clean sheet, 43 αποκρούσεις, 3 cross court, δέχτηκε 11 goal. Τα cross court να πούμε ότι είναι η έξοδος του τερματοφύλακα. Ποιον θεωρείς καλύτερο από αυτούς, Βαγγέλη, εσύ? Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Με τον Bass Blue έχουμε παίξει. Εντάξει, για να βγήκαν τα παιδιά, μπράβο τους, συγχαρητήρια. Να δούμε λοιπόν και την πρώτη θέση. Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Παντελής Μούλα, τον Game Space. Με 4.932 G-Coin αξία, πολύ κοντά με τον δεύτερο. Σε 27 συμμετοχές βγήκε πρώτος με 11 clean sheet, πολύ σημαντικό για τη θέση του τερματοφύλακα. 86 αποκρούσεις, 6 cross court, δέχτηκε μόλις 27 γκολ. Να περάσουμε πάλι στο γραφικό μας. Πώς σου τους είδες τους τερματοφύλακες? Εντάξει, για να βγήκαν σε αυτές τις θέσεις σίγουρα ήταν πολύ καλοί, κάνανε πολλή δουλειά και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Να πούμε ότι πάρα πολύ καιρό, μάλλον θα το έχει ακούσει και ο Τζεφ, εσύ το ξέρεις από πρώτο χέρι. Βασικά η EA στο FIFA έχει ένα σύστημα αξιολόγησης παικτών που δεν το θεωρούμε δίκαιο. Μπουστάρει συνήθως τους επιθετικούς όταν βάζουν goal, assist κτλ. Και όλοι οι άλλοι είναι πολύ πίσω. Εμείς λοιπόν έχουμε φτιάξει ένα σύστημα αξιολόγησης στο VGL. Χρόνο με το χρόνο το βελτιώνουμε, αλλάζουμε διάφορα πράγματα. Φέτος να σας πούμε ότι αλλάξαμε τις τιμές στα clean sheet, από 100 κατέβηκε, όχι, από 75 G-Coin το ένα clean sheet ανέβηκε σε 100 G-Coin. Οι επεμβάσεις, οι αποκρούσεις των τερματοφυλάκων από 22,5 G-Coin πήγαν στα 15, τα cross court στους τερματοφύλακες από 22,5 πήγαν 12. Ναι, αυτά είναι για την αμυντική γραμμή. Πες μου, Βαγγέλη. Όταν οι άλλες εταιρείες πουλάνε με λιγότερο. Πολύ καλό αστείο. Να το γράψουμε. Λοιπόν, αυτό το σύστημα αξιολόγησης λοιπόν το διορθώνουμε. Κοιτάμε πώς θα ανεβούν και οι τερματοφύλακες, πώς θα ανεβούν και οι αμυντικοί. Να βοηθήσουμε και εμείς γενικά σαν... Ναι, όχι, και ποιο είναι το πιο δίκαιο για όλους τους παίκτες. Να μην είναι ένας παίκτης η αξία του τεράστια διαφορά από έναν αμυντικό επειδή παίζει στο κέντρο και είναι και μέτριος, κατάλαβες? Υπάρχει μεγάλο αυτές λοιπόν τις αξίες θα τις βρείτε στο description,
Έχουμε βάλει link στα rules. Άμα κατεβείτε, κάντε scroll down, θα δείτε τι G-Coin είναι σε κάθε στατιστικό. Καλησπέρα Παντελή και συγχαρητήρια για την πρώτη θέση στην θέση του, ναι, για τον καλύτερο τώρα το φύλακα, το βραβείο που πέρασε, ας πούμε. Να περάσουμε λοιπόν στους αμυντικούς. Η καλύτερη αμυντική λοιπόν τη σεζόν. Μεγάλη αγωνία. Παπουτσάκης του Αποέλ στην πέμπτη θέση με 3.958. Ο Παπουτσάκης σε 28 εμφανίσεις και 9 clean sheet, 18 clearance, 35 interception και 105 possession goal. Όλα αυτά τα στατιστικά είναι τα κύρια στατιστικά που έχει ένας αμυντικός. Πώς θα ήταν τα κύρια, εσύ που παίζεις και αμυντικός. Να δούμε αν στην επόμενη θέση ποιος είναι και με πόση διαφορά αξίας, γιατί αυτά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Καλησπέρα, παιδιά, από την τώρα. Καλησπέρα. Ο Δρόσος λοιπόν, ο αγαπημένος μου Δρόσος στον Τριβελάτο, ο οποίος έχει αξία 4.031 G-Coin σε 27 εμφανίσεις, 5 clean sheet, 21 clearance, 47 interception και 101 possession goal. Να πούμε ότι μετράει ακόμα και οι αγώνες που, οι εμφανίσεις που έχεις στο πτάγμα, δηλαδή μπορεί να κερδίσεις G-Coin η αξία σου άμα έχεις περισσότερες εμφανίσεις από κάποιον άλλον, όλα μετράνε. Στο πρωτάθλημα, άμα πάρει σπίτι την κάρτα, μειώνει και αξία σου. Κόκκινη κάρτα, μειώνει και περισσότερο και πάει λέγοντα. Ο δικό σου ο Τζέμπα, φιλαράκι, Greek Avengers με 4.183 G-Coin αξία σε 28 εμφανίσεις, 8 clean sheet, 75 clearance, 49 interception, 87 possession goal. Συγχαρητήρια και στον Τζέμπα, τον συμπαίχτη σου που ήταν δίπλα σου όλη αυτή τη σεζόν και όλη αυτή τη χρονιά. Εντάξει, βλέπουμε τρομερή διαφορά σε σχέση με τους άλλους. Δεν το λέω επειδή είναι συμπαίχτης μου, στα clearance. Ο Γκρέκ Λαγός στη δεύτερη θέση με 3.968 G-Coin σε 29 εμφανίσεις, 11 clean sheet, 43 clearance, 39 interception, 118 possession goal. Πολύ καλή χρονιά για το Greek Lago. Για δούμε στην πρώτη θέση λοιπόν των αμυντικών, ο Ρίνο. Αν και δεν παίζει συνήθως αμυντικός, παίζει τερματοφύλακας, δείχνει λοιπόν εδώ την αξία του, ο παίχτης της ΑΕΚ, ο επαγγελματίας παίχτης της ΑΕΚ. Σε 32 εμφανίσεις είχε 12 clean sheet, πρώτος με 97 clearance, 55 interceptions και 104 possession goal με 5.185 G-Coin αξία. Συγχαρητήρια και στο Ρίνο. Συγχαρητήρια. Πες μας δύο λόγια για το... Έχω παίξει με το Ρίνο, παιδιά. Εντάξει, η θέση του ήταν παλιά αμυντικός. Σίγουρα ξέρει τη θέση. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Μετά έπαιξε τερματοφύλακας. Θεωρώ ότι ακόμα μπορεί να στηρίξει και αυτή τη θέση. Εσύ θεωρείς δίκαιο το top 5 του VGL? Ναι, 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 ναι. Για να βγει και εντάξει, σίγουρα είναι δίκαιο και συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά. Βλέπουμε ότι ο Ρίνο είχε ένα βαντάζ επειδή πέρασε η ΑΕΚ στον τελικό κυπέλου, είχε περισσότερα μάτς, οπότε κέρδισε και περισσότερα G-Coin. Ναι, ήταν πιο εύκολο. Είχε ας πούμε 32 εμφανίσεις και ο δεύτερος είχε 29, ο τρίτος είχε 28, ο τέταρτος 27. Είχε 4-5 μάτς. Είχε 4-5 μάτς περισσότερα από τους άλλους και αυτό είναι θετικό για την αξία του, ανεβαίνει η αξία του με τα περισσότερα μάτς. Να περάσουμε λοιπόν στην πολύ δυνατή κατηγορία των και νομίζω είναι mid defenders, ναι, κέντρο αμυντικούς λοιπόν, CDM, RDM και τα λοιπά, LDM. Στην πέμπτη θέση ο Κάχρη, το Greek Freaks με 4.212 G-Coin αξία. Σε 26 εμφανίσεις είχε 2 assist, 5 kippas. Πρώτος με 56 tackling goal, 52 interception, 114 possession goal. Εδώ βλέπεις ότι έχουμε βάλει άλλες στατιστικές κατηγορίες για να πούμε στον κόσμο. Είναι οι assist, τα kippas, ίσως και τα goal άμα κάποιος πέτυχε κεντρικός, κεντροαμυντικός πέτυχε goal. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η κατηγορία για τον αγώνα.
Στην πέμπτη θέση λοιπόν ο Κάχρη, στην τέταρτη θέση ο Γουλφ του Αποέλ με 4.336 G-Coin αξία. Σε 18 μόλις εμφανίσεις είχε 4 assist, 5 goal. Key pass, tackling goal και interception δεν έχουμε, είχαμε ένα πρόβλημα στο ένα τεχνικό πρόβλημα στο site και δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Στην τέταρτη θέση λοιπόν ο Γουλφ του Αποέλ με 4.336 G-Coin. Να περάσουμε στην τρίτη θέση, Τζεφ. Πες μας δύο λόγια, Βαγγέλη, πώς τα βλέπεις. Εντάξει, βλέπω ο Γουλφ έχει κάνει 10 παιχνίδια λιγότερα από τους υπόλοιπους, ας πούμε, και είναι πολύ ψηλά. Έχει βάλει μπράβο στο παιδί, δεν μπράβο το γνωρίζω, μπράβο του. Ο Κωστάρας λοιπόν της FIFA Ελλάς με αξία 4.574 σε 28 εμφανίσεις, 2 assist, είχε 5 goal, 5 key pass, 34 κερδισμένα tackling, 38 interceptions, 102 possession goal. Και η FIFA Ελλάς έκανε στην αρχή μια απορία, είχε αίτητο στην αρχή. Είχε αίτητο, έχασε... Έκανε κοιλιά. Έχασε... ας προχωρήσουμε και θα τα πω μετά. Ο Αποέλ λοιπόν με τον Γιώργο 207 GTI στη δεύτερη θέση με 4.577 G-Coin αξία. Σε 29 εμφανίσεις είχε 1 assist, 8 κυπάσεις, 29 κερδισμένα tackling, 45 deception, 99 possession goal. Για πες μας, Βαγγέλη. Να δούμε τον νικητή λοιπόν της κατηγορίας των κεντρικών αμυντικών. Φατσόνι τον Τριβελάτο στην πρώτη θέση με 4.612 G-Coin. Πολύ μεγάλη διαφορά βλέπεις με τον δεύτερο, μικρή διαφορά συγγνώμη με τον δεύτερο. Σε 28 εμφανίσεις είχε 3 assists, 2 goal, 10 κυπάσεις, 45 κερδισμένα tackling. Είχε βγει πρώτος με 65 deceptions, πρώτος με 120 possession goal. Πολύ καλή η πορεία του για τον Φατσόνη και για τον Δρόσο όπως βλέπουμε στην αμυντική γραμμή. Πες μας δύο λόγια, Βαγγέλη. Συγχαρητήρια στα παιδιά στον Αποέλ πρώτα απ' όλα που έχουν βάλει στη θέση του κέντρου δύο παίχτες τους. Ο ένας ειδικά δεν το ξέρω το παλικάρι, έχει 10 μάτς λιγότερο. Κεντροαμυντική. Ναι, κεντροαμυντική και έχει και 10 μάτς λιγότερο, ας πούμε, ο τέταρτος. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που είναι καλησπέρα στο chat. Να επιθυμίσουμε ότι 11 Νοεμβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα, τη Δευτέρα. Θα κάνουμε live. Και εκείνη τη Δευτέρα έχει και γενέθλια η κόρη μου. Βεβαίως, θα το γιορτάσουμε. θα παίζει και θα σβήνει τούρτα. Θα παίζω και θα σβήνω τούρτα. Λοιπόν, 11 Νοεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Γίνεται το opening του FIFA 20. Να πούμε ότι στο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν η ΑΕΚ, ο Αποέλ, ο Απόλλων Λεμεσού, η Ομόνια και ομάδες όπως είναι η FIFA Ελλάς, η Greek Freaks, οι Greek Avengers. Στο πρωτάθλημα μας συμμετέχει και η μεγαλύτερη κυπριακή κοινότητα gaming, οι Cyprus Gamers με την ονομασία Trojan. Ποιες είναι άλλες οι ομάδες, θύμισέ μου. Πανσουβλακικός να πούμε ότι συμμετέχει. Δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω. Κάνουν μεγάλη πορεία στα τουρνουά 1v1 με τον μάνατζερ τον Κωνσταντίνο τον Χουζούρη. Να περάσουμε λοιπόν στη θέση των κεντρικών. Top midfielders λοιπόν, VGL Hall of Fame, η μάγη της μπάλας, τα βραβεία της τρίτης σεζόν. Στην πέμπτη θέση ο Κώστας G7, τον Greek Avengers πρώην Valyrians με 3.997. Σε 20 εμφανίσεις είχε 4 assist, 6 goal, 9 key pass. Σε 310 passes είχε 86% ποσοστό επιτυχίας. 43 interceptions. Εδώ μετράμε και το ποσοστό επιτυχίας για να δείξουμε πόσο καλός πασαδόρος είναι ο κεντρικός. Έχει μεγάλη σημασία το κέντρο μιας ομάδας να έχει μεγάλη επιτυχία στις πάσεις. Μεγάλη επιτυχία στις πάσεις. Προωθεί τους επιθετικούς, ας πούμε, βοηθάει. Γυρνάει πίσω, πάλι στην άμυνα βοηθάει. Στην τέταρτη θέση ο Ανδρέας Ελευθερίου Κύπριος στον FIFA Ελλάς με 22 εμφανίσεις και 4.191 G-Coin αξία, 7 assist, 6 goal, 17 key passes, σε 368 passes είχε 55% ποσοστό, 37 interceptions, εδώ είναι λίγο χαμηλό το ποσοστό στις passes. Να υπενθυμίσουμε όπως λέει ο Σαλμάς για το εισιτήριο στην Ευρώπη, θα το αναφέρουμε μετά.
Στην τρίτη θέση λοιπόν ο Φέλεν το τριβελάτο, σε 26 εμφανίσεις είχε 2 assist, 6 γκολ, 22 κυπάσεις. Σε 567 πάσεις είχε 90% ποσοστό επιτυχίας και 50 interceptions με αξία 4.951 G-Coin. Εσύ Βαγγέλη, το ποσοστό στις πάσεις το κοιτάς καθόλου? Το κοιτάω διαρκώς, θεωρώ ότι από 80%, δεν θα πω 75%, από 80% και πάνω πρέπει να είναι ο κάθε παίχτης, σε κάθε θέση. Βέβαια είναι και πιο νέξι. Και εδώ θέλω να πω κάτι για το Jim Alex, το φίλο. Jim Alex Van στη δεύτερη Jim θέση. Jim Alex, δεύτερη θέση, με 5.277 G-Coins. Μπράβο στο Jim Alex. Σε 28 εμφανίσεις είχε 15 assist, 6 goal, 36 key pass και σε 467 passes είχε 83% ποσοστό επιτυχίας και 46 interception, παρακαλώ. Και βλέπουμε λοιπόν τον top midfielder του πρωταθλήματος, τον δικό μας τον Χρήστο τον Γρίδα, τον Γρυδίνιο, στην πρώτη θέση με 5.713 σε 32 εμφανίσεις, 7 assist, 4 goal, 32 key passes. Σε 438 πάσεις είχε 75%, 35 interception. Εντάξει. Πες μας δύο λόγια λοιπόν για τους κεντρικούς. Εντάξει, όλοι είναι πάρα πολύ, τους ξέρω τους περισσότερους. Δικαίως βγήκε ο Χρήστος, παίζει πολύ καλά τη θέση. Να πούμε ότι ο Χρήστος δεν είναι η φυσική του θέση ο κεντρικός. Όχι. Παίζει CDM συνήθως, αλλά φέτος λόγω της ΑΕΚ, πες μας Τζεφ. Και νομίζω ότι φέτος έπαιζε πολύ τέρμα. Πολύ δεν έπαιξε, έπαιξε και τέρμα. Άρα έπαιξε λίγο. Ναι, η φυσική του θέση είναι CDM. Από εκεί και πέρα, επειδή χρειάστηκε η ΑΕΚ, δεν είχε καλό τερματοφύλακα ή έψαχνε τερματοφύλακα. Έπαιξε τη θέση του τερματοφύλακα. Μετά χρειάστηκε, είχε κενό στη θέση του κεντρικού, έπαιξε κεντρικός. Έπρεπε να καλύψει θέσεις. Και παρόλα αυτά βγήκε πρώτος στη θέση των κεντρικών. Και μπράβο, μπράβο. Και μπράβο του. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Χρήστο Γρίδα τη ΑΕΚ. Και στα υπόλοιπα τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν ότι είχαμε ένα τουρνουά που όποια ομάδα κέρδιζε, έβγαινε στην πρώτη θέση, θα προκρινόταν στο Europa League. Έχουμε και στις 6 Νοεμβρίου νομίζω ξεκινάει Champions League και Europa League για το VGL. Η ομάδα του Πειραιά προκρίθηκε στο Europa League σε ένα μεγάλο derby. Αυτό κρίθηκε, ήταν με έναν όμιλο στην ουσία. Η κάθε ομάδα έπαιζε μία φορά με τον καθένα. Νοκάουτ παιχνίδια. Όχι νοκάουτ, είναι με όμιλο, με πόντους. Και στο τελευταίο αγώνα έγινε ντέρμπι με την ομάδα του Πανσουβλακικού. Ο Πανσουβλακικός νομίζω σκόραρε πρώτος, δέχτηκε την ισοφάριση και περάσαν και μπροστά στον γκολ. Νομίζω είχε χάσει και πέναντι ο Πανσουβλακικός, άμα τα θυμάμαι καλά. Συγγνώμη άμα κάνω λάθος. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του Πειραιά για την πρόκριση στο Europa League. Και να πούμε δύο λόγια για την Game Space πριν περάσουμε στην επόμενη κατηγορία, στις επόμενες θέσεις, στους μέσους επιθετικούς και στους επιθετικούς. Η Game Space λοιπόν τιμωρήθηκε από το πρωτάθλημα Τζεφ, επειδή έπαιζε ένας παίχτης στο πρωτάθλημα που ήταν, είχε φάει μπαν ας πούμε και τον βάλαν κρυφά με αλλουνού account κτλ. Η τιμωρία των Game Space, αφού είχαμε αποδεικτικά στοιχεία, τιμωρήσαμε τους Game Space. Η τιμωρία των Game Space ήταν να χάσουν το πρωτάθλημα, ενώ το είχαν κερδίσει, να χάσουν την πρώτη θέση, να χάσουν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην Ευρώπη. Να πούμε ότι δεν αξίζει να παίρνετε ένα τέτοιο ρίσκο, να πηγαίνετε κατά των κανόνων, γιατί κάποια στιγμή θα μαθευτεί αυτό και θα πάρετε και άλλους παίχτες στο λαιμό σας. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε η Game Space όλο το roster να παίζει στο Champions League και δεν παίζει στο Champions League λόγω ενός παίχτη που έπαιζε παράνομα και ενός manager που έκανε στην ουσία τα στραβά τα μάτια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο manager να μην το ξέρε. Τιμωρήσαμε λοιπόν και τον manager. Λοιπόν, να περάσουμε στη θέση των μέσων επιθετικών. Στην πέμπτη θέση ο Ζούγαμαν, ο Στέφανος Ζουγανέλης, τον FIFA Ελλάς, με 4.306 G-Coin αξία. Σε 27 εμφανίσεις είχε 9 assist, 5 goal. Πρώτος βγήκε με 42 κυπάσεις,
σε 512 πάσεις είχε 82% ποσοστό επιτυχίας, μεγάλο και εκεί, και 34 interception. Εδώ αρχίζουμε και ανεβάζουμε αξία, γιατί πάμε στους μεσοεπιθετικούς και στους επιθετικούς. Στην τέταρτη θέση ο Ντιπράτσι. Νομίζω ότι Ντιπράτσι κάθε σεζόν βγαίνει στην καλύτερη δεκάδα και στους top παίχτες. Τον Τριβελάτο με 4.966 αξία σε 29 εμφανίσεις, 11 assist, 7 goal, 40 κυπάσεις σε 527 πάσεις, είχε 77% ποσοστό επιτυχίας, 42 interception. Να περάσουμε λοιπόν στην τρίτη θέση των μεσοεπιθετικών, ο Ευθύμης ο Μάριος Αργυρίδης του ΑΠΟΕΛ με 29 εμφανίσεις, με 5.135 G-Coin, τρίτος με 13 assist, 8 goal, 26 κυπάσεις σε 395 πάσεις, είχε 76 ποσοστό επιτυχία. Νομίζω ότι είναι μικρό αυτό για... Αλλά είναι μεσοεπιθετικός, νομίζω, επειδή παίζει λίγο πιο επιθετικά και πιο ρισκάρει πιο πολύ. Και 28 interception. Στην τρίτη θέση λοιπόν ο Μάριος Αργυρίδης. Στη δεύτερη θέση ο Ρέβιν με 5.202 αξία σε 27 εμφανίσεις, 5 assist, 13 goal, 28 κυπάσεις σε 547 πάσεις, είχε 81% επιτυχία και 27 interception. Θέλω να μας κάνεις τον νικητή της κατηγορίας να τον πεις εσύ μόλις βγει. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, παιδιά, και ο νικητής είναι... Αγωνία. Είς Ρονάλντο 6-7. Σε 24 εμφανίσεις. Μάλλον όχι, είχε σύνολο 6.502 G-Coins. Σε 24 εμφανίσεις, 9 assist, 14 goal, 30 key passes. Σε 676 πάσες είχε 83% ποσοστό επιτυχίας, πολύ ψηλό, πάρα πολλές και πάσες. Και πολλές πάσες. Πάρα πολλές. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και 36 interception. Να πούμε ότι ο Ις Ρονάλντο και αυτό σε κάθε σεζόν είναι στην κορυφή. Είναι μονίμως. Και εδώ βλέπουμε μεγάλη διαφορά στις πάσες. Είχε 676 πάσες με 83% ποσοστό επιτυχίας. Σημαίνει ότι παίρνει πολύ μπάλα και μοιράζει πολύ μπάλα. Και μοιράζει σωστά, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ις Ρονάλντο, τον Game Space. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην τελευταία κατηγορία των επιθετικών, να υπενθυμίσουμε ποιον έχουμε μαζί μας, μια μάχη μαζί μας, βεβαίως μαζί μας ο Βαγγέλης Μιλωνάς των Greek Avengers. Καλησπέρα για όσους ήρθανε τώρα. Ο αμυντικός των Greek Avengers, ECB ή LB, RB. Νομίζω ότι σε εμπιστεύεται ο Κυριάκος σε αυτή τη θέση. Ναι, και τον ευχαριστώ πολύ. Τι έχει, θέλω να μας πεις δύο λόγια, ποια είναι η γνώμη σου για τις ΠΑΕ που μπαίνουν στο e-sport, για τις ΠΑΕ που μπαίνουν στο VGL. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πρωτοποριακό για μας, πάρα πολύ καλό σίγουρα, και εύχομαι να τραβήξει και άλλο κόσμο. Μακάρι να μπουν όλες οι ΠΑΕ, μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν μια ΠΑΕ, να πληρώνονται, να μπαίνουν, να παίζουν, να το ευχαριστούνται. Βέβαια είναι και ρίσκο και είναι και μεγάλο, πώς να το πω τώρα... Ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Έχεις άλλο άγχος, άλλο τέτοιο. Το θέμα είναι να μπαίνεις να παίξεις το παιχνίδι σου. Αυτό. Και να περνάς καλά. Να περνάμε καλά πάνω απ' όλα. Να μην υπάρχουν τσακωμοί. Να παίζουμε. Να... Και να γουστάρουμε. Και να γουστάρουμε μεταξύ μας. Αυτό. Ναι, δηλαδή αυτό που λέμε μπράβο, το εννοούμε. Μπράβο στα παιδιά για τις θέσεις, για όλες τις κατηγορίες. Αυτό το εννοούμε. Μπράβο. Να πούμε λοιπόν εδώ να βγάλουμε μία είδηση. Ότι θα μπει στις επόμενες ημέρες 99% θα μπει μια καινούργια ΠΑΕ από την Ελλάδα. Όνομα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Όταν κάτι κλειδώσει θα το ανακοινώσουμε. Όταν πέσουν οι υπογραφές λοιπόν θα ανακοινώσουμε τις ΠΑΕ. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Αυτό είναι το χρόνο.
Περνάμε λοιπόν στους καλύτερους επιθετικούς τη σεζόν. Μεγάλη αγωνία λοιπόν. Στην πέμπτη θέση ο Σάκης, τον FIFA Ελλάς με 5.688 G-Coin αξία. Να πούμε και 2-3 στατιστικά του Σάκη, του Σάκη του Ορφανού. Σε 27 εμφανίσεις είχε 6 assist, 5ος βγήκε με 20 goal, 11 κυπάσεις με 42. Σε 428 συγγνώμη πάσεις είχε 89% μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, 25 interceptions. Με τον Σάκη έχεις παίξει αντίπαλο? Ναι, έχουμε παίξει. Και έχουμε παίξει, νομίζω, δεν θυμάμαι αν παίζαμε μαζί στην Κύπρο ή με τη FIFA που κάναμε φιλικά μεταξύ μας, τα παιδιά τα ξέρουμε. Στην τέταρτη θέση ο Βασίλης Original, ο Kill Bill, γνωστός σε όλους Kill Bill του ΑΠΟΕΛ, με 5.932 G-Coin, σε 29 εμφανίσεις είχε 3 assist, συγγνώμη, βγήκε τρίτος με 23 goal, 12 κυπάσεις, σε 412 πάσεις είχε 84% ποσοστό επιτυχίας και 22 interception. Ο Βασίλης, ο οποίος στα live μας όταν έβαζε goal γινόταν χαμός, έτσι. Ο αγαπημένος λοιπόν του Τζεφ στην τρίτη θέση, ο Εμμανουηλίδης στη ΣΑΕΚ, σε 30 εμφανίσεις είχε 13 assist, τέταρτος με 21 goal, 2 hat-trick, 30 κυπάσεις, 512 πάσεις με 85% ποσοστό επιτυχίας, 31 interception και 6.855 G-Coin αξία. Μία από τις φιγούρες που βοήθησε την Τζεφ Ουτίν να νικήσει τη Magic Team. Έτσι, στο All-Star Game. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είναι στις top θέσεις των Strikers. It's Dimi λοιπόν στη δεύτερη θέση. Εδώ βλέπεις η αξία έχει μεγάλη διαφορά, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο παίχτη με 8.148 G-Coin αξία. Σε 27 εμφανίσεις είχε 8 assist, πρώτος βγήκε με 34 goal, 33 key passes, 4 hat-trick, 512 passes με 86% ποσοστό επιτυχίας και 23 interception. Να περάσουμε στον top επιθετικό τη σεζόν, ο Μάριο Σαεκάρα λοιπόν τη ΣΑΕΚ, με 8.660, πολύ κοντά με τον Ιτήμι, στην πρώτη θέση σε 32 εμφανίσεις. Αυτό είναι που σου έλεγα, Βαγγέλη. Η διαφορά τους είναι ότι έπαιξε 5 μάτς παραπάνω, αυτό τίποτα άλλο. Πρώτος, βέβαια βγήκε και πρώτος σε πολλές στατιστικές κατηγορίες, όπως είναι η assist, με 18 assist βγήκε πρώτος. 10 παραπάνω από τον... Δεύτερος βγήκε με 28 goal, τέταρτος με 38 κυπάσεις, ήταν και σε αυτή τη στατιστική κατηγορία. Παραπάνω. 601 passes, 85%, 31 interception. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Μάριο Αεκάρα, στον Δημήτρη τον Περτάχο, χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Που βγήκε στην πρώτη θέση. Για πες μας δύο λόγια. Δικαίως θεωρώ τέτοιο. Από ό,τι βλέπω τα ποσοστά του είναι πολύ παραπάνω. Βέβαια είναι μικρή διαφορά τους σαν παίχτες, αλλά δικαίως. Μπράβο στα παιδιά. Εγώ όλους πιστεύω ότι ο Ιτζίμι, άμα έπαιζε τα άμα ίδια μάτς, τα 5 μάτς παραπάνω, ίσως έβγαινε πρώτος, ναι. Γιατί βγήκε και πρώτος. Μπράβο. Με νομίζω 6 γκολ διαφορά, νομίζω μπροστά, ναι. Όχι. Ναι, 6 γκολ διαφορά μπροστά ήταν ο Ιτζίμι. Που σημαίνει 5 μάτς μπορούσε να έχει βάλει πάνω από 10 γκολ. Αυτό θα έχει βάλει και περισσότερα γκολ. Ναι. Οπότε μετράει και του πόσους αγώνες έχει παίξει ο καθένας. Σίγουρα. Θέλω να αναφέρω τώρα τις καινούργιες ομάδες που έχουν μπει στο VGL. Οι ομάδες που συνεχίζουν στη νέα σεζόν είναι η ΑΕΚ, ο ΑΠΟΕΛ, η FIFA Ελλάς, η Game Space, οι Greek Avengers που ήταν η Valerian, η Greek Freaks και η Trivelato. Και οι νέες ομάδες που τις καλωσορίζουμε στο VGL είναι οι Spartans, ο Πειραιάς, ο Πανσουβλακικός, η γνώριμη ομάδα του Πανσουβλακικού που για ένα χρόνο είχε αποχή από το πρωτάθλημα. Επιστρέφει λοιπόν, επιστρέφει με διακρίσεις. Στο Dexpo του Περιστερίου έφτασε μέχρι το τελικό The Cyprus του Πανσουβλακικού εναντίον του Νάσου Βασαλάκη, δεν κατάφερε να το κερδίσει, βγήκε δεύτερος όμως ανάμεσα σε 134 παίχτες. Η Ομόνια, η Cyprus που μετανομάστηκαν σε Ομόνια, και μια νέα είσοδος, ο Αστέρας FC, νέα ομάδα, και μια νέα είσοδος του Apollon eSports της ΠΑΕ Apollon της Κύπρου, που την έχει αναλάβει ο Κυριάκος Κοσμίδης, ένα πολύ καλό παιδί, έχει στηρίξει πάρα πολύ το VGL αυτό το παιδί. Τα φιλιά μας λοιπόν στον Κυριάκο και σε όλα τα παιδιά, και καλωσορίζουμε και τους νέους μάνατζερ και τους νέους παίχτες στο πρωτάθλημα του VGL.
Πες μας, Βαγγέλη, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, έτσι όπως βλέπεις τις ομάδες τώρα. Έχεις την πρώτη τριάδα. Μπορείς να επιλέξεις. Την πρώτη τριάδα. Ναι, να μου βγεις ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δεν μπορώ να συγκρίνω με τα περσινά γιατί δεν έχω δει και τις υπόλοιπες ομάδες. Από εκεί και πέρα πολλά παίζουν ρόλο. Πιστεύω θα γίνει καλό πρωτάθλημα. Έχουν γίνει και πολλές μεταγραφές. Ναι. Όπως ο Νάσος ο Βασαλάκης που έπαιζε στην ΑΕΚ πήγε στον Πειραιά. Όπως από τη FIFA Ελλάς ο Παπατζίμ πήγε νομίζω στην ΑΕΚ. Έχουμε πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές και εγώ προσωπικά από πείρα θεωρώ ότι δεν σημαίνει όταν κάποιος είναι καλός παίχτης σε κάποια θέση συγκεκριμένη θα κάτσει. Αυτό εννοούσα που έλεγα για τη χημεία. Πρέπει να έχεις τριγύρω σου και άτομα που να ταιριάξετε και να διαβάζει ο ένας τον άλλον. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Cyprus Gamer. Μου ξέφυγε το όνομά σας. Η μεγαλύτερη κυπριακή κοινότητα λοιπόν των games. Το αναφέραμε λίγο πιο πριν. Το αναφέραμε πιο πριν. Οι Cyprus Gamers με την ονομασία Trojans. Εγώ πιστεύω αυτοί θα πάνε πολύ καλά, να ξέρεις. Δεν τα έχω δει τα παιδιά. Μακάρι αυτό. Μακάρι να πάνε όλοι καλά. Τους είδα στα προκριματικά για το Europa. Και έμεινες πολύ ευχαριστημένος. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Χωρίς να έχουν την εμπειρία σε πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να έχουν παίξει ποτέ σε πρωτάθλημα. Σαν παρέα καλά παίζανε. Έχουν κάνει κάποιες προσθήκες. Αλλά με λίγη δουλειά πιστεύω θα τερματίσουν στις πρώτες 5 θέσεις. Και απέναντι σε μεγάλα ονόματα στο e-sport. Πες μου όμως εσύ. Να. Και τυχαία, όχι τυχαία, επέλεξέ μου ας πούμε την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση. Ποιοι θα βγούνε? Πρώτη, δεύτερη και τρίτη. Να μας πούνε και οι φίλοι ποιος πιστεύετε ότι στο πρωτάθλημα θα τερματίσει πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Τις ομάδες τις ξέρετε περισσότεροι. Ο Αποέλ ας πούμε πήγε καλά φέτος. Θεωρώ θα είναι μες στην τριάδα. Θεωρώ. Σε ποια θέση? Μπορεί και πρώτη, μπορεί και δεύτερη, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και τρίτη. Μπορεί και τρίτη. Ναι, έτσι δεν παίζουμε μπάλα, συγγνώμη. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά, ειλικρινά. Θα σου πω το γιατί. Είδαμε, ας πούμε, πέρυσι, παράδειγμα λέω. Να τώρα πούμε για τον Αποέλ, σε διακόπτω, ότι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις ΠΑΕ, στις ποδοσφαιρικές ομάδες, στις ποδοσφαιρικές επαγγελματικές ομάδες. Είναι η πρώτη ομάδα σε Ελλάδα και Κύπρο, ΠΑΕ, που κερδίζει τρόπαιο στα e-sport στο FIFA. Να. Συγχαρητήρια στον Μάριο. Πες μας, Τζεφ. Και εγώ που είδα το τρόπαιο ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο και σε εσάς για τη δουλειά που κάνετε. Κάναμε απονομή τροπέου στο Dexpo στο Περιστέρι. Να πούμε ότι το Dexpo μάζεψε κοντά στους 20.000 κόσμο. Και αν και δεν ήμουνα, έμαθα ότι ήμασταν από τους πιο. Ότι είχα πάει. Ότι είχαμε το πάρα πολύ κόσμο που ήρθε. Είχε αμέσως στις αιτήσεις, ειδικά μέσα σε ένα τέταρτο είχαν εξαντληθεί αιτήσεις και γράφαμε άτομα για stand-by list κτλ. Μπράβο για τη δουλειά που κάνατε και εκεί. Εκεί πέρα τρέξαμε τουρνουά FIFA, τρέξαμε τουρνουά Pro. Να πούμε και τα χαιρετίσματά μας στην HFP, στην ομάδα που θα διαχειριστεί από φέτος τα πρωταθλήματα στο PES, στο Pro Evolution Soccer του VGL, γιατί θα έχουμε και Pro Evolution Soccer PES. Ισχύει ότι δεν μπορείς να παίξεις τερματοφύλακα. Παίζεις όλες τις θέσεις εκτός από τερματοφύλακα. Νομίζω ισχύει αυτό. Κοίταξε να δεις, επειδή το δεν είναι ακριβώς σαν το Pro Club, έχει πολλές διαφορές. Εμείς στην αρχή θα στοχεύσουμε στους αγώνες και στα τουρνουά ένα εναντίον ένα. Από εκεί και πέρα, από ό,τι ξέρω, στο Pro Evolution Soccer επιλέγεις ήδη έτοιμους παίχτες. Δηλαδή, την εντεκάδα σου τη φτιάχνεις με τον Ρονάλντο, με τον Μέση. Να. Δεν τη φτιάχνεις με τον Βαγγέλη Μιλωνά, τον Μάκη, τον Γανίδη, τον Τζεφ κτλ. Να. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό και θέλουμε να το δούμε αυτό πώς λειτουργεί. Ήδη κάνουν κάποιους αγώνες με κοινότητες του εξωτερικού. Εμείς όμως, επειδή έχουμε ένα άλλο σύστημα και προτιμάνε ένα άλλο σύστημα, θα δούμε πώς θα το τρέξουμε. Να πούμε συγχαρητήρια και στο Σπύρο που κέρδισε την πρώτη θέση στο NBA 2K. Μπράβο, ο δικός μας ο Σπύρος που τρέχει το τουρνουά της Φόρμουλα 1 του VGL βγήκε πρώτος στο NBA 2K και παίζει Φόρμουλα παίζει και FIFA νομίζω στον πανσουφυλακικό πρέπει να αγωνίζεται. Είναι πολύ καλό σε όλα τα παιχνίδια. Μπράβο. Ο δικός μας admin λοιπόν μας έφερε την πρωτιά στο 2K. Είμαστε μπασκετικοί και εμείς και το χαρήκαμε. Τα τουρνουά που τρέξαμε, όπως έλεγα, είναι το FIFA με 134 παίκτες, το Pro Evolution Soccer με 64 παίκτες και το NBA 2K με 32 παίκτες. Βαγγέλη, δεν μπορείς να έρθεις, δεν είδες, έγινε ένας χαμός εκεί πέρα. Δεν κατάφερα, ναι. Δεν κατάφερα, εντάξει, είδα φωτογραφίες, είδα βίντεο, είδα πολλά πράγματα, μπράβο.
έγινε πανικός από ό,τι έμαθα. Πιστεύω στο επόμενο θα είναι διπλάσιος ο κόσμος. Δεν θα χωράμε, Βαγγέλη. Αυτό είναι το θέμα, να μην χωράμε. Σιγάλα, κάνε μεγαλύτερη αίθουσα. Μιχάλη, σιγάλα, μα μας ακούς, για να χωράνε όλοι οι συμμετέχοντες. Να περάσουμε λοιπόν στην καλύτερη εντεκάδα της χρονιάς. Στη θέση του τερματοφύλακα ο Παντελής Μούλα των GameSpace με 4.932 G-Coin αξία. Ο Παντελής Μούλα, εκπληκτικός τερματοφύλακας. Έτσι, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Νομίζω έχει παίξει απέναντί του. Ναι, ναι. Πολύ καλός. Πολύ σταθερός τερματοφύλακας. Είναι ένας από τους λόγους που η GameSpace τερμάτισε στις πρώτες θέσεις. Να μας πείτε και εσείς την γνώμη σας για τις τρεις πρώτες θέσεις για τη σεζόν που θα ξεκινήσει. Ποιοι πιστεύετε θα βγούνε? Το Φατσόνι σε αμυντική θέση LB, ναι, LB με 4.612, τον Τριβελάτο. Και Τριβελάτο κάναν μια πολύ καλή πορεία. Πολύ καλή. Η Τριβελάτο μια δεμένη ομάδα σαν σύνολο, σαν οικογένεια, την ονομάζουν οικογένεια και καλά κάνουν. Να δούμε λοιπόν την επόμενη θέση. Ο Ρίνο της ΑΕΚ στην θέση του center back με 5.185 G-Coin. Με το Ρίνο έχεις παίξει πάρα πολλές φορές, Βαγγέλη. Πάρα πολύ καλός παίχτης, πολύ καλό παιδί, πάνω απ' όλα. Και εντάξει, παθιασμένος με το FIFA. Παθιασμένος και είναι αυτό που έλεγα με τον Γιάννη και αυτός. Καθοδηγεί, κάνει, βοηθάει πάρα πολύ. Καθοδηγεί πολύ σωστά, κάνει πολύ δουλειά. Πληροφορίες λένε ότι είναι σαν δεύτερος προπονητής στην ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέμπα λοιπόν, ο Τζεμπαρτίνο του Valyrian Greek Avengers μεταλομάστικο πλέον, με 4.183 στη θέση του center back. Πολύ εμπειρος κι αυτός. Βλέπεις, νομίζω δίκαια έχει βγει, ναι. Έχουν βγει οι καλύτεροι παίκτες, ναι, της εντεκάδας. Οι τέσσερις πρώτοι παίκτες που θα συμπληρώσουμε για την καλύτερη εντεκάδα. Συγχαρητήρια, λέω Cyprus Gamer και σε όλο το VGL που κάνει πρωταθλήματα τέτοια και ενώνονται όλοι οι gamers. Αυτό είναι το θέμα, να ενώνονται όλοι, να μην υπάρχουν τσακωμοί και... Στην επόμενη θέση, στη θέση του RB, ο Γρηγόρης ο Λαγός της ΑΕΚ. Ο Γρηγόρης ένας νέος παίκτης. Εγώ τον πίστεψα από την αρχή με τον που τον είδα στα trials. Πολύ καλός. Πολύ καλός παίκτης ο Γρηγόρης. Είχε λίγο σκαμπανεβάσματα σε κάποια φάση, αλλά δεν μπορείς να είσαι σε κάθε μάτς ίδιος. Έχεις και την προσωπικότητά σου. Μπορεί να μην έχεις όρεξη να παίξεις. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Χρήστος ο Γρίδας στη θέση του LDM. Σωστά τα λέω. Ναι. Με 5.713 G-Coin ο παίχτης της ΑΕΚ. Παίχτης και manager της ΑΕΚ. Και φέτος θα είναι manager στην ΑΕΚ. Βλέπουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο. Μόλις ολοκληρωθεί η εντεκάδα θα σας εξηγήσουμε και για την εθνική ομάδα. Δημήτρη Μπερτάχο, τα συγχαρητήριά μας και για το τουρνουά και για την πρώτη θέση και χρόνια πολλά και γλυκά δεν έφερες, δεν το ξεχνάω. Ο δικός σου. Ο Jim Alex. Ναι. Πες μας. Εντάξει, ο Jim Alex παίζει αριστερά. Εντάξει, δικαίως βρίσκεται εκεί. Στην καλύτερη δεκάδα, πολλές assist, πολύ καλός παίχτης, έμπειρος. Να πούμε ότι η καλύτερη δεκάδα συμπληρώνεται βάσει αξίας παίκτη. Ναι. Και ίσως να, γι' αυτό βάλαμε τον Jim Alex δεξιά, ας πούμε. Γιατί κάνει... για να δέσει πιο σωστά το σύστημα της εντεκάδας, ας πούμε. Της εντεκάδας που έχει περάσει σαν καλύτερη εντεκάδα. Ο Ρέβιν λοιπόν στο κέντρο της GS με 5.202 G-Coin. Ακούμε και τη μουσική του Τζεφ, χορεύει εδώ Τζεφ. Πιστεύεις ότι... Κάτσε να συμπληρώσουμε, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω. Εις Ρονάλντο δίκαια ως καλύτερος μέσος μπήκε στη θέση του Καμ με 6.502 G-Coin ο Εις Ρονάλντο των GameSpace. Όταν συμπληρωθεί η εντεκάδα θέλω να μας πεις άμα πιστεύεις, άμα παίξει η ομάδα σου αντίπαλη με την καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος, άμα θα κερδίσετε. Εγώ το λέω και το εννοώ πάλι.
είναι πολύ δύσκολο αυτά τα άτομα να δέσουν μεταξύ τους. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, μια ομάδα και κάποιοι παίκτες δεν σημαίνει ότι σαν σύνολο είναι καλοί σαν μονάδες. Πρέπει είναι να... το chemistry που λέμε. Ναι, η χημεία. Να δέσουν μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις τους καλύτερους αμυντικούς και να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Γι' αυτό μερικές φορές εθνικές ομάδες δεν έχουν καλές πορείες. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να έχουν πολύ δυνατό σύνολο, αλλά δεν έχουν καλές πορείες γιατί δεν έχουν και εμείς. Και αυτό το βλέπουμε και στο κανονικό ποδόσφαιρο. Αυτό για το κανονικό ποδόσφαιρο μιλάω. Εγώ δεν μιλάω για το κανονικό ποδόσφαιρο. Εγώ μιλάω για το κανονικό ποδόσφαιρο. Εγώ λέω για το VGL. Δεξιά λοιπόν ο Μάριος Σαεκάρα με 8.660 G-Coin αξία. Ο Δημήτρης ο Μπερτάχος της ΑΕΚ, ο MVP του πρωταθλήματος, Most Valuable Player. Ο Σατανάς ο δικός μου. Ο Σατανάς ο δικός σου. Πόσο έχουμε συμπληρώσει τώρα, 1-4. Ένας λείπει, ρε Μάκη. Να δούμε λοιπόν στην κορυφή. 1-4. Θα παίξουμε χωρίς επιθετικό. Για να δούμε λοιπόν στη θέση του επιθετικού, να φανταστώνει είναι ο Ιτσδίμι. Όχι. Ο Ιτσδίμι λοιπόν, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, με 8.148 G-Coin. Βέβαια. Βλέπουμε εδώ ότι παρότι δεν βγήκε πρώτος στους striker, βγήκε καλύτερος παίκτης επιθετικός στην καλύτερη στην δεκάδα. Καλύτερη εντεκάδα μαζί με τον Μάριο Αρτ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα έχει χημεία, Βαγγέλη. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί οι παίκτες που βλέπεις μπορεί να παίζουν σε διαφορετικές ομάδες, αλλά κατά καιρούς έχουν παίξει και μαζί. Ναι. Αλλά είναι περίεργο, δεν ξέρω. Δηλαδή ο Γρίδας, ο Χρήστος το... έχει παίξει και με τον Jim Alex Vam, συμπαίκτης. Π.χ. το κέντρο εδώ, ας πούμε, μπορεί να συνεννοηθεί. Γιατί και με τον Χρήστο που έχω παίξει και με τον Jim Alex που είναι συμπαίκτης μου, γυρνάνε και δύο πίσω και βοηθάνε την άμυνα. Και δύο. Μπροστά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μπερτάκος με το. Μπερτάκος πιστεύω. Το Ιτζίμι είναι φωτιά. Είναι περίεργα τα πράγματα εκεί. Και αριστερά ο Ρέβι. Πολύ καλή στα τελειώματα και σκόρερ. Πίσω άμυνα πάλι το LB και το RB. Δεν ξέρω πως τα παιδιά. Έχω δει τον Γκρίκ Λαγό. Τον Λαγό. Τον Γρηγόρη Λαγό. Τον Γρηγόρη Λαγό. Πολύ καλός. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τζέμπα και τον Ρίνο. Όχι ότι τους εμπιστεύομαι σαν παίχτες. Νομίζω και αυτοί έχουν παίξει. Και αυτοί έχουν χημεία. Έχουν παίξει τα παιδιά και VFL, έχουν παίξει σε άλλα πρωταθλήματα, σε πολλά πράγματα μαζί. Ακολουθήστε μας λοιπόν στα social media, VGL Esports, σε Facebook, Twitter και Instagram. Θα ανεβάζουμε διαγωνισμούς, θα ανεβάζουμε νέα του πρωταθλήματος. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε πιο πολύ για το Instagram, να πούμε. Ναι. Ότι θέλουμε και εκεί την υποστήριξη. Να ευχαριστήσουμε και τον Άλεξ που βοηθάει στα social media. Φωτογραφίες με μαγιό και τέτοια. Βεβαίως με μπικίνι. Να πούμε ότι θα κάνουμε οι αναμεταδόσεις των αγώνων, αλλάζουν. Δεν θα είναι κάθε Πέμπτη, θα είναι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα είναι. Γιατί κοιτάς περίεργα, Τζεφ. Κουράστηκες από τώρα, ε. Λοιπόν, θα αναμεταδίδουμε έναν αγώνα στις 11 παρατέταρτο και έναν αγώνα στις 11 και τέταρτο. Θα χωριστούν οι αγώνες για να μπορέσουμε να δείξουμε περισσότερες ομάδες, να μην έχει κανένας παράπονο. Ως όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος θα τις δείξουμε. Τώρα, άμα δείξουμε μια φορά παραπάνω τη μία και μια φορά παραπάνω την άλλη, μην μας κρατάτε κακία. Αυτό έχει να κάνει και με το αν είναι κάποιο πιο πολύ ντέρμπι, να πω. Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα ντέρμπι, ας πούμε. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνια θα το δείξουμε οπωσδήποτε. Θα γίνει χαμός στην Κύπρο, ναι, με το ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Και στο chat. Και στο chat. Θα βάλουμε έναν αστυνομικό εδώ να κοιτάει το chat για να μην πέφτουν καπνογόνα. Να περάσουμε στις αλλαγές της χρονιάς, στις αλλαγές της σεζόν. Λοιπόν, είχαμε την καλύτερη εντεκάδα. Τώρα στους καλύτερους αναπληρωματικούς. Στη θέση του goalkeeper ο Τζόνο Σουφουπού του ΑΠΟΕΛ με 4.571 G-Coin. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη και τον Τζεφ για τα γραφικά που μας έφτιαξαν εδώ για την εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Μιλωνά που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, έχεις πει 8 φορές καλησπέρα. Τέταρτο. Χαιρετώ τα παιδιά. Χαιρετάω τα παιδιά. Καλησπέρα τα παιδιά στο chat. Μπήκε κανένας καινούριος. Ο Φότκαν. Μαθηματίσια. Ο Παπουτσάκης, καλησπέρα Παπουτσάκη. Και ένας Μπερτάκος που λέγει, τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός. Ένας Μπερτάκος εδώ. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Βιδάλη. Στον κότσο FIFA, νομίζω είναι καινούριος παίκτης αυτός. Χαρά λογιζή του. Στη δεύτερη θέση λοιπόν, στη θέση του RB, ο Δρόσος, ο αγαπημένος αμυντικός παίκτης δικός μου. Νομίζω ότι δεν περνάει τίποτα από αυτόν, φίλε. Αλλά θα εξηγήσω και δύο πράγματα για την αξιολόγηση των παίκτων όσον αφορά τα ομαδικά στατιστικά. Στην τρίτη θέση του CDM, ο Κώστας Καράς, Κωστάρα, συγγνώμη.
Είναι δύο παίχτες. Ναι, συνέχεια καρά το λέω. Κοστάρας 18 στον FIFA Ελλάς με 4.574 πόντους. G-Coin, συγγνώμη, αξία. Στη θέση του CDM, στην τρίτη θέση. Ωραίες μουσικές επιλογές από τον Τζεφ. Ναι. Δεν σ' αρέσουνε. Είναι τυχαία μουσική, είναι μουσική... Ωραίες τυχαίες επιλογές από τον Τζεφ. Λοιπόν, στη θέση του Σίμι, ο Φέλεν 21 τον Τριβελάτο με 4.951 G-Coin. Βλέπεις και αυτοί, ακόμα και αυτοί οι παίχτες οι αναπληρωματικοί είναι κοντά στους παίχτες της καλύτερης δεκάδας. Να πω για τη μουσική ότι επειδή μας ενδιαφέρει τα βίντεο που κάνουμε, τα live, να φαίνονται μετά σαν VOD στο YouTube, λόγω copyrights δικαιωμάτων μας κόβουν τη μουσική, μας κόβουν τον ήχο γενικά από τα βίντεο, οπότε βάζουμε copyright free μουσική. Αυτό ακριβώς. Τυχαία. Στην πέμπτη θέση. Στην πέμπτη θέση, στη θέση του Κάμο Ντιπράτσι. Βγάζει μάτια και ο Ντιμπάτσι, είναι πολύ καλός παίκτης, τον Τριβελάτο, 4.966 G-Coin αξία. Θέλω να μας πεις, Βαγγέλη, ποιος, τον αγαπημένο σου παίκτη. Δηλαδή, άμα έχεις μια ομάδα, ποιον θα έπαιρνε σίγουρα σαν μάνατζερ. Από όλες τις θέσεις. Ναι, διάλεξε έναν. Θες striker, θες... Από αυτούς που βλέπω γενικώς εδώ ή γενικά. Από αυτούς ρε Βαγγελέ, από ποιους. Από τους άλλους. Εντάξει, βλέπω γενικά... Α, όχι, ας μην είναι στην καλύτερη δεκάδα. Τι θα έπαιρνα. Ναι, μισό λεπτό μέχρι να το σκεφτείς. Ο Εμμανουηλίδης στην έκτη θέση της ΑΕΚ με 6.855 G-Coin αξία. Στην έβδομη θέση ο Kill Bill Vasilis Original του ΑΠΟΕΛ με 5.932 G-Coin. Αυτή η ομάδα λοιπόν είναι η καλύτερη αναπληρωματική της σεζόν. Πες μας, Βαγγέλη, ποιον ξεχωρίζεις, άσχετα άμα είναι στην καλύτερη δεκάδα ή top παίκτης. Πες μας τον αγαπημένο σου παίκτη, ρε παιδί μου. Θα παίρνα όχι βάση θέσης, λόγω εμπειρίας, λόγω τέτοιου, μπορούσα να πάρω το Ρίνο, ας πούμε, γιατί μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και σαν τερματοφύλακα και σαν αμυντικό. Παράδειγμα, λέω. Ωραία. Οπότε, αν ήμουν manager. Πολύ σωστή η σκέψη σου, γιατί ο Ρίνο είναι και κορυφαίος σαν τερματοφύλακας και κορυφαίος σαν αμυντικός. Γι' αυτό το πάω. Δηλαδή είναι οι δύο πιο δύσκολες θέσεις να βρεις παίκτη. Μπράβο, ναι. Για να στήσεις μια ομάδα. Γενικά, αν έστεινα μια ομάδα. Ναι, πολυεργαλείο λοιπόν ο Ρίνο. Αν έστεινα μια ομάδα, θα επέλεγα κάποιους από τους 20 παίκτες, τους 18, που θα μπορούσαν να με καλύψουν και σε άλλες θέσεις. Όπως ο Ρίνο μπορεί να παίξει και τερματοφύλακας και αμυντικός. Έναν άλλον παίκτη, αγαπημένο σου. Καλησπέρα στον Άλεξ Φάλμαν, Άνικ και δεν είμαι καλά. Να πούμε ότι Νικολόπουλος ο Άνικ έφτασε σήμερα μέχρι τον τελικό στο Battle.net Arena. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον τελικό, έχασε με 0-1. Κατενάτσιο έπαιζε ο αντίπαλος από ό,τι μάθαμε. Έπαιζε πολύ άμυνα. Δεν ήταν τυχερός. Για πες μας, Βαγγέλη. Θα έπαιρνα σίγουρα όμως τον μάνατζερ μας τον Κυριακό. Γιατί και συνεννοείσαι και το θεωρώ πολύ καλό παίχτη σε πολλές θέσεις, πάρα πολλές θέσεις. Δηλαδή και στο κέντρο και στην άμυνα και στην επίθεση. Μην ξεχνάμε ότι είχε βγει τους πρώτους σκόρερ πέρυσι το πρωτάθλημα. Σίγουρα τον Κυριακό θα τον έπαιρνα. Γενικά με... Και ο Κυριακός είναι πολύ εργαλείο, παίζει σε πολλές θέσεις. Πολύ εργαλείο σε πολλές θέσεις. Δηλαδή και επίθεση και κέντρο και παίζει, μπορεί να το βάλεις παντού. Παντού. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα σύντομο διάλειμμα και. Σε λίγα λεπτά θα περάσουμε στον MVP της σεζόν και θα του πάρουμε και μια συνέντευξη. Σε λίγο και πάλι μαζί σας. We'll be right back.
Επιστρέψαμε λοιπόν, VGL Hall of Fame, μια βραδιά αστεριών. Είδαμε τους μάγους της μπάλας, καλύτερες τεντεκάδες, καλύτερους 5 παίκτες ανά θέση, καλύτερους παίκτες ανά στατιστική κατηγορία, αναλυτικά στατιστικά εδώ στο VGL. Είναι ο Τζεφ μαζί μου και μαζί μας ο Βαγγέλης ο Μιλωνάς, ο Χιά του 1983. Μην πεις καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τον MVP της σεζόν. Νομίζω όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Αν παρατηρήσατε τις αξίες, ο MVP της σεζόν, ο Μάριος Σομπερτάχος, με 8.660 G-Coin. Μια τρομερή πορεία του Μάριου στην ΑΕΚ. Ήταν στην ομάδα σου στο match εναντίον? Δεν θυμάμαι καθόλου. Εγώ θυμάμαι ότι είχα πάρει τον Gil Bill στο... Δεν είχαμε πάρει καθόλου Μάριο Μπερτάχο. Δεν υπήρχε πουθενά, ρε. Δεν τον είχαμε πάρει καν. Τιμωρία ο Μπερτάχος. Τιμωρία ο Μπερτάχος και επειδή έχει τη γιορτή του, χάνει την πρώτη θέση. Επειδή δεν έφερε γλυκά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μάριος, να πούμε και λίγο στις σύντριγγες, έφυγε από την ΑΕΚ και επέστρεψε πάλι στην ΑΕΚ. Έγινε. Έφυγε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι, του έγινε μια πρόταση, αλλά επέστρεψε πάλι στην ΑΕΚ στο Battle Arena. Έκανε μια δήλωση πάντα ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Οπότε βαμμένος ΑΕΚτζής ο Μάριος δεν θα μπορούσε να λείψει από την ΑΕΚ αυτή τη σεζόν, δίπλα στο Χρήστο Γρίδα, να προσπαθήσουν να χτυπήσουν πρωτάθλημα είτε κύπελο. Και τον έχουμε μαζί μας στην εκπομπή. Μάριε, μας ακούς? Ναι, Μάριε, ακούμε και εμάς όμως. Χαμήλωσέ μας λίγο, αν μπορείς, την τηλεόρασή σου ή... Καλησπέρα, Μάριε. Δεν έχω τηλεόραση. Όχι, εντάξει, δεν ακούμε. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Χρόνια πολλά, καταρχάς. Χρόνια πολλά, Μάριε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και τα αγγλικά εδώ, Μάκη. Φέρ' τα από εδώ. Από το πρωί, σε παρακαλώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχάς για την πρώτη θέση του Most Valuable Player της τρίτης σεζόν του VGL, του Road to Legends. Βγήκες και καλύτερος επιθετικός, νομίζω. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πολύ κοντά με τον Ιτσδίμη. Νομίζω ότι η διαφορά σας ήταν απλά τα περισσότερα μάτς που είχε συμμετάσχει. Βαγγέλη, πες μα, ρώτα τον τι θες τον Μάριο. Εντάξει, τι να τον ρωτήσω, Μάριο, σατανά. Σατανά. Χρόνια πολλά. Εντάξει, δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τον ξέρω χρόνια, έχουμε παίξει. Να τον ρωτήσει, είπα, μου είχε να μιλήσει. Εγώ θέλω να απαντήσω, να μιλήσω. Τι να τον ρωτήσω, πώς νιώθεις, Μάριε? Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ένας τίτλος ουσιαστικά πολύ ευχάριστος, καλοδεχούμενος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Τα καταφέραμε σαν σύνολο. Δεν τα κατάφερα σίγουρα χωρίς τους συμπαίκτες μου. Λειτουργήσαμε πολύ ωραία, ομαδικά. Φτάσαμε μέχρι και ένα τελικό. Τον χάσαμε δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θέλουμε να μας πεις λίγο το κλίμα που επικρατεί στην ΑΕΚ όταν παίζετε τους αγώνες. Τίποτα. Το κλίμα κλασικά είναι πολύ καλό. Λειτουργούμε σαν οικογένεια. Δεν έχω να πω πάρα πολλά για το κλίμα. Είναι απλά τέλειο. Το στήσιμο της ομάδας για την φετινή σεζόν, γιατί σας έφυγε ο Νάσος Κόκο, νομίζω σας φύγαν και άλλοι παίκτες και πήρατε καινούριους. Να πούμε ότι κάνατε τρεις μεγάλες μεταγραφές. Έναν επιθετικό Ολλανδό, τον Στέφανο, πήρατε τον Στεφάνο. Πήρατε τον Τριάντα, πήρατε τον καλύτερο μέσο, τον Ις Ρονάλντο, ή κάνω λάθος? Το Σπύρο τον Κομπογιάννη. Έχετε φτιάξει τρομερή ομάδα. Σαν σύνολο, δεν ξέρω αν θα δέσει αυτή η ομάδα. Ερώτηση κρίσεως. Αμα εννοείς, έμεινε. Ήδη έχει αρχίσει να δένει. Σε ρώτησε ο Τζεφ κάτι. Για ρώτησε ο Τζεφ. Αν έμεινε ο Εμμανουηλίδης, για να ξέρω τι ομάδα είμαι. Όχι, ο αγαπημένος σου δυστυχώς πήγε FIFA Ελλάς. Μεγάλη μεταγραφή για τη FIFA Ελλάς. Άρα φέτος θα είμαι FIFA Ελλάς εγώ. FIFA Ελλάς, Φανέλες και τέτοια. Ο Εμμανουηλίδης, μεγάλη μεταγραφή στη FIFA Ελλάς. Έγινε μεγάλη ανακατάταξη στα ρόστερ των ομάδων. Καλό αυτό. Καλό αυτό, για να βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Η FIFA Ελλάς κατεβαίνει με αρκετά δυνατή ομάδα. Με τον Θανάση Τομπίας στο τιμόνι. Πολύ δυνατή ομάδα. Όλες οι ομάδες έχουν ανεβάσει επίπεδο. Ελπίζουμε να πάνε καλά και στο Champions League και στο Europa League. Να ενημερώσουμε λίγο, να ακούσει και εσύ, Μάρη, για την Εθνική Ελλάδος και την Εθνική Κύπρου. Ανάλογα με τις αξίες παικτών, θα καλέσουμε κάποιους παίκτες για να συμμετέχουν στην Εθνική Ελλάδος στο ευρωπαϊκό τουρνουά FIFA, του ΙΤΦΑ.
είναι ανάλογο με τις αξίες και άμα είναι Έλληνες και Κύπριοι. Δηλαδή θα χωριστούν σε Έλληνες και Κύπριους. Οι μάνατζερ ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Αυτά οι μάνατζερ πάνε ανάλογα σε τι θέση τερμάτισε η ομάδα τους. Οπότε θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Όποιος δεν θέλει να συμμετέχει στην Εθνική Ελλάδος θα πάρουμε τον επόμενο βάση αξίας. Μάριε, εσύ πιστεύω, εννοείται ότι θα είσαι λόγω MVP, θα είσαι στην Εθνική. Θέλεις να παίξεις στην Εθνική? Σαφώς δεν θα λείψω, δεν θα τιμήσω το εθνόσημο. Αυτό ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχαμε κάνει και κάποιο live. Θυμάμαι το εκπληκτικό goal του Ιτσδίμη, το ψαλιδάκι. Πουρλιάζαμε εδώ πέρα, είχαμε τρελαθεί ενάντια στην Τουρκία. Ελπίζω όμως φέτος να τα πάμε καλύτερα. Μακάρι, ναι. Βαγγέλη, εσύ θα ήθελες να παίξεις στην Εθνική? Θα ήθελα, αλλά λόγω υποχρεώσεων, αυτό δεν έχω τον χρόνο δηλαδή να ασχοληθώ τόσο τέτοιο. Σίγουρα θα ήθελα να βοηθήσω, να κάνω ό,τι μπορώ, από εκεί πέρα, μακάρι, πλέον φέτος έχω παραπάνω χρόνο, οπότε. Οπότε. Καλησπέρα στο George Stam, συγγνώμη, και στον Naij GTR, Μάκη 32 Αυγούστου, είναι συνθηματικά αυτά. 32 Αυγούστου να πούμε. Έχετε επέτειο εκεί. Επέτειο. 32 Αυγούστου να πούμε στον Αλέκο και στον Βαγγέλη τα χαιρετίσματά μας. Μεθανιώτης ο Naij GTR, φίλος μας. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν για απόψε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και πάλι ότι... Συγχαρητήρια, ναι, Παντελή, σε όλα τα παιδιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και πάλι ότι 11 Νοεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πες μας, Μάριε, τι θέση πιστεύεις θα τερματίσει η ΑΕΚ? Μάριε, μας ακούς? Με ακούτε? Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ νωρίς για προγνωστικά. Πάντως, πιστεύω στην τριάδα θα είναι η ΑΕΚ. Πιστεύεις στην πρώτη τριάδα ότι θα τερματίσει? Έχουν τριάδα, και... ναι, μπορώ να πω ότι θα είμαστε. Έχουν μπει και καινούργιες ομάδες. Ναι, ναι. Σαφώς ο στόχος μας είναι κορυφή και στα δύο, έτσι. Η στόχη είναι άλλη, τώρα το τι θα προκύψει στην πορεία θα το δούμε. Ωραία, να ανακοινώσουμε λοιπόν και για το κλείσιμο τα χρηματικά έπαθλα του VGL, που το prize pool ανέρχεται στα 800 ευρώ. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος να πάρει 300 ευρώ, δεύτερη θέση 150 ευρώ, στο κύπελο ο κυπελούχος 250 ευρώ, η δεύτερη θέση 100 ευρώ. Ίσως γίνουν κάποιες αλλαγές, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το prize pool είναι 800 ευρώ. Ελπίζουμε να το αυξήσουμε και αυτό με τον καιρό, δεν είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύετε. Μάριε, πες μας και δύο λόγια για τις ΠΑΕ που μπαίνουν και για την ανάπτυξη του πρωταθλήματος κτλ. Είναι πολύ καλό όλο αυτό, το κάνει να είναι ρεαλιστικό, το κάνει πιο ανταγωνιστικό σαφώς. Είναι πολύ ωραίο γενικότερα. Τον ανταγωνισμό, η ΑΕΚ, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με φιλάθλους στα τσάτ, είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν να παίζουμε πραγματικό ποδόσφαιρο. Να μας πεις πώς ένιωσες που συμμετείχες σήμερα στο Battle of the Arena με τη φανέλα της ΑΕΚ? Καταρχάς να πω ένα μπράβο στα παιδιά των Battle.net, κάνε ένα πολύ ωραίο τουρνουά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο, γιατί μετά βλέποντας την εκπομπή σας είδα ότι με ψηφίσανε, με στηρίξανε και τα παιδιά στο Battle.net και ο κόσμος γενικά. Αυτό είναι, αν και δεν κέρδισα ουσιαστικά το Πανελλήνιο, με βγάζει νικητή. Χάρηκα πολύ. Ανεβαίνει σιγά σιγά, είχες μια πτωτική πορεία στα τουρνουά, αλλά τώρα έχεις αρχίσει και ανεβαίνεις. Ναι, ναι, είχαμε πέσει, σήμερα πήραμε το 11ο, ξεκινάει μια νέα εποχή. Κοντράρεσαι με τον Άσο του Βασαλάκη εσύ, εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε κόντρα ακριβώς. Κόντρα είναι μέσα σε λογικά πλέον. Ναι, ναι. Έχουμε μια, εντάξει, 11 εγώ, 13 αυτός, αλλά... Εντάξει, εγώ φέτος έχω και τις Πανελλήνιες, δεν νομίζω να ασχοληθώ όσο θα ασχοληθεί ο ίδιος. Κατάλαβα. Τώρα θα δούμε. Μέχρι τέλος της χρονιάς. Τέλεια. Δεν ξέρουμε θα μας προκύψει. Συγχαρητήρια και πάλι. Ναι, πες. Να πω ένα ευχαριστώ και στην ΑΕΚ, που μέχρι στιγμής πήγαμε μαζί. Μέσω της ΑΕΚ και MVP. Πάω και στα τουρνουά ως ΑΕΚ. Να πούμε και αυτό.
και ότι είναι και η πρώτη ουσιαστικά ομάδα από την Ελλάδα e-sports που εντάχθηκε στο VGL. Αυτό ακριβώς. Και θα συνεχίσουμε έτσι, θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, όλο το team της ΑΕΚ, Pro Club και 1v1, όπως έχει έρθει ο Μάνθος τώρα, να τη βγάλουμε στο πρόσωπο που μας διάλεξε και να φέρουμε τίτλους στο club. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας στο Μάριο και τα χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια για τη θέση του καλύτερου επιθετικού και καλύτερου παίχτου της προηγούμενης σεζόν. Ευχόμαστε να έχεις μια παρόμοια πορεία και στο μέλλον. Τζεφ, θες να το ρωτήσεις κάτι για να κλείσουμε? Όχι, θέλω να πω και εγώ να ευχαριστώ στις ομάδες που ασχολούνται, γιατί αυτό το πράγμα θα βοηθήσει και τους νεότερους. Παιδιά που θέλουν να παίζουν παιχνίδια, τους αρέσει αυτό το πράγμα. Και βάζοντας τα παιδιά με μεγαλύτερους ανθρώπους που παίζουν FIFA, παίρνουν και μαθαίνουν λίγο τρόπους. Τώρα το πιτσιρί και κάτσε να παίξει με τους φίλους και θα μιλήσει άσχημα, δεν θα το πάρει σοβαρά. Αλλά αν έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, μεγαλύτερους, θα μάθει να παίζει και να απολαμβάνει πιο πολύ το παιχνίδι, πιστεύω. Αυτό εγώ δεν το πιστεύω, να σου πω 100%. Γιατί υπάρχουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είναι χειρότεροι από τους πιτσιρικάδες. Κάποιες φορές. Μην πω ονόματα. Μπετάχω, καταλαβαίνεις τι λέω. Μην πω ονόματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τον Βαγγέλη το Μιλωνά. Μην πεις πάλι καλησπέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, σατανά, που με καλέσατε. Σατανά. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και την καληνύχτα μας λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 11 Νοεμβρίου, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, 10.30 θα ανοίξει η εκπομπή, 11 παρατέταρτο θα είναι ο πρώτος αγώνας, το opening της σεζόν. Θα γίνει και ένα pre-season tournament μάλλον, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε, τα φιλιά μας, κάντε μας ένα subscribe άμα θέλετε για να παρακολουθείτε τις εκπομπές. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους. Και καλή αρχή. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.